όλα αυτά. Αν μου επιτρέπετε. Βάζω και ένα καλό σας φίλο και περίπου συλλειτουργώ σε αυτή την προσπάθεια της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Είναι εδώ, Θόδωρος Γιάνναρος. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε. Τι μου κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Συζητούσαμε με τον κύριο Τοπιό πριν από λίγο, για αυτό το περίφημο θερμικό κύμα που προκαλεί ακαριαίο θάνατο. Αυτό είναι ένα μείγμα θερμοκρασίας και μετακίνησης μέσω του αέρα που προκαλεί όλα αυτά. Τι ακριβώς είναι και πόσο μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, όπως λένε τα δημοσιεύματα? Κοιτάξτε, είναι φαινόμενα τα οποία συνδέονται με ακραία συμπεριφορά φωτιάς. Προφανώς όταν υπάρχει πάρα πολύ έντονη καύση, ναι, όταν δηλαδή υπάρχει πλούσια διαθέσιμη και ξηρή δασική καύση μύλη, η φωτιά αναπτύσσει μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Αυτό με τη βοήθεια του ανέμου μπορεί να μεταφερθεί. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Πόση θερμοκρασία μπορεί να έχει αυτό το κύμα που δημιουργείται? Κοιτάξτε, από προσομοιώσεις που έχουμε και από μετρήσεις που έχουν γίνει στο εξωτερικό, οι θερμοκρασίες πολύ κοντά στα πύρινα μέτωπα, εκεί πέρα δηλαδή που συμβαίνει η καύση, μπορούν να πλησιάσουν ακόμη και τους 100 βαθμούς Κελσίου τοπικά. 100 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει πλήρη καύση ξύλου, ζωής, τα πάντα όλα. Καταστρέφει τα πάντα. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εξάπλωση της φωτιάς, διότι όλο αυτό το πυροθερμικό φορτίο δρά για να ξεράνει ό,τι είναι άκαυτο. Οπότε στην ουσία έχουμε σχεδόν ακαριαία ανάφλεξη. Αυτό οδηγεί δηλαδή ταυτόχρονα και παράλληλα και στην εκρηκτική εξάπλωση φωτιάς. Είναι αυτό που είδαμε και χθες, όταν η φωτιά πλέον μπήκε μέσα στη Χαράδρα, ναι, όπου αναπτύχθηκε αυτή πολύ έντονη καύση, όλο αυτό το πυροθερμικό φορτίο μεταφέρθηκε προς τα επάνω, δημιούργησε ένα ισχυρό ρεύμα αέρα επαγωγικό, όπως το ονομάζουμε, το οποίο τράβηξε τη φωτιά με αυτόν τον εκρηκτικό τρόπο προς την κορυφή της Χαράδρας. Αυτό που λέτε τώρα το λέγανε οι παλιοί στις φωτιές. Μην πάει η φωτιά στο ρέμα. Γιατί το ρέμα τραβάει αυτό. Τη φωτιά, το ακούς στο νησί μου. Άρα αυτό το θερμικό κύμα είναι σαν να προηγείται της φωτιάς και σαν βενζίνη δηλαδή, στο έδαφος και σε κάθε αντικείμενο, και κάνει μπουρλότο έτσι. Δημιουργεί όλη αυτή την εκρηκτική κατάσταση. Ακριβώς. Προθερμαίνει ότι είναι άκαυτο και το προδιαθέτει. Είναι απίστευτο. Είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Είναι καινούριο, έτσι? Είναι νέο πράγμα που μπαίνει. Κοιτάξτε, το νέο πράγμα το οποίο μπαίνει, για να το καταλάβουμε, είναι η ακραία συμπεριφορά στη φωτιά. Η ακραία συμπεριφορά στη φωτιά έχει να κάνει με το ότι πλέον είναι πιο συχνή. Είχαμε και παλιότερα μεγάλες δασικές καταστροφικές. Ωστόσο, πλέον είναι πιο συχνές, διότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες όπου, αν μπει η φωτιά, μπορεί εύκολα να αποκτήσει μεγάλη ένταση, να καταστεί ανεξέλεγκτη και δυνητικά καταστροφική. Τώρα, ερώτημα και στους δυο σας, γιατί είστε ειδικοί. Βλέπουμε άσπρο καπνό και μαύρο καπνό. Οι παλιοί λέγανε, άμα βλέπεις μαύρο καπνό, καίει ξύλο. Οι καινούργοι λένε, άμα δεις μαύρο καπνό, δεν έχει νερό κάτω το έδαφος. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλαβαίνουμε κι εμείς? Ελάτε. Ποιος από τους δυο, κύριε Αρτοπίε, μάλλον έχει. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Έχει μια πολύ απλή απάντηση. Από την ώρα που δούμε μαύρο καπνό, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ χαμηλή σχετική υγρασία. Αλλά λευκός καπνός υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα, όπως υπάρχει τώρα. Και βοηθιόμαστε και με το καιρό, με την υγρασία υπάρχει γύρω στο 40% με 45%. Οι μετεωρολόγοι μας που υπάρχουν μέσα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων μας δίνουν συνεχεία να τροφοδότηση με όλα τα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά προβλέπουμε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Γνωρίζαμε την ώρα που θα ξεκινήσει η πυρκαγιά μεταξύ της Μονής Κλειστών και της Φυλής ότι η πυρκαγιά θα κατευθυνθεί νότια στο νότιο κομμάτι λόγω των ισχυρών καθοδικών βορειοανατολικών ανέμων και όπερ και γένετο. Το θέμα είναι η πολύ γρήγορη ανταπόκριση σε αυτά τα συμβάντα και, όπως είπε και ο προαλής σας, πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτή τη νέα κλιματική κατάρρευση, όπως λένε πολλοί επιστήμονες. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις μέγα πυρκαγιές, όπως είχαμε και στη Ρόδο και σε όλα τα μέτωπα, στα πολλαπλά μέτωπα, ότι το πυροδοτικό σώμα ως φορέας καταστολής αυτών των δασικών πυρκαγιών κάνει το ανθρωπίνο δυνατό με επιστημονικό τρόπο, με επιστημονική τεκμηρίωση. Μία βόλτα τώρα θα ήθελα να κάνετε από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο. Θέλω το εξής. Θα δείτε όλη την επιστημονική κοινότητα που υπάρχει εκεί.